φυσικά κι ήσουν ψυχή μου θαύμα. Φωτοβολούσες μάτια μου κι ήσουν αιθέριο πλάσμα. Τέτοια ομορφιά που λύγησες περηφανή καρδιά μου. Κόπηκανε τα πόδια μου, Χριστέ και Παναγιά μου. Τέτοια ομορφιά που λύγησες περηφανή καρδιά μου. Κόπηκανε τα πόδια μου, Χριστέ και Παναγιά μου. Σαν είδα όλη τη χάρη κι όλα τα λόγια σου ρουφώ σαν το στεγνό σφουγγάρι. Άνοιξε ξαφνό ουρανός, γέμισε φως και ελπίδα κι όλος ο κόσμος γίνεται μια φωτεινή πατρίδα. Άνοιξε ξαφνό ουρανός, γέμισε φως και ελπίδα κι όλος ο κόσμος γίνεται μια φωτεινή πατρίδα. Να μόνο να κουβεντιάζω τον ήρω, να βγαίνουμε από τον χρόνο. Άνοιξε ξαφνό ουρανός, γέμισε φως και ελπίδα κι όλος ο κόσμος φωτεινή πατρίδα. Άνοιξε ξαφνό ουρανός, γέμισε φως και ελπίδα κι όλος ο κόσμος γίνεται μια φωτεινή πατρίδα. Όχι, όχι. Μέρα που είναι γιορτινή, θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με τον δημιουργό του τραγουδίου, με τον οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή, τον κύριο Θεόφιλο Μαθαίου από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, όπως είπα, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες και έχει μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι ο τέταρτος προσωπικός του δίσκος. Έχει την επωνυμία Φωτεινή Πατρίδα. Καλημέρα, κύριε Μαθαίου. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την αποστολή. Εμείς το θεωρούμε δώρο. Το δημιούργημα θα το πω, γιατί διαδικτυακά ήρθε. Έτσι, το οποίο πόσα τραγούδια περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει 8 τραγούδια, τα οποία γράφτηκαν την περίοδο 2018 έως 2023. Και αφού μαζεύτηκε όλο αυτό το υλικό, μπήκα και τα ηχογράφησα μέσα σε ένα μήνα, τον Οκτώβρη δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα. Mm-hmm. Μαζί με κάποιους φίλους, και μόλις το δημοσίευσα διαδικτυακά σας το μοιράστηκα κιόλας, διότι μέσα υπάρχει και ένα τραγούδι το οποίο εμπνεύστηκα ακούγοντας κάποια σειρά από τις εκπομπές σας,
για την επανάσταση του 1821, πριν μερικά χρόνια μέσα στις καραντίνες. Μιας και το κράτος δεν φρόντισε να γιορτάσουμε σοβαρά τα 200 χρόνια της επανάστασης, απλώς ίδρυσε μια επιτροπή από τα Lidl, και έτσι, αφού υπήρχε χρόνος μέσα στα lockdown, είδα τη σειρά των συνεντεύξεων με τον κύριο Παναγόπουλο, τον κύριο Θεόδωρο, μάλιστα, και έτσι συνειδητοποίησα πολλά πράγματα που ίσως ήταν άγνωστα, και βγήκε ο στίχος, έπειτα μπήκε η μουσική, και σας το αφιερώνω. Να είστε γεροί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς και όλοι οι ακροατές του 984. Κύριε Μαθαίου, τι κάνει έναν νέο άνθρωπο, έναν νέο επιστήμονα, πολιτικές επιστήμες, και μάλιστα έχετε και ένα μεταπτυχιακό από ό,τι έχω δει εδώ πάνω στην κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας. Τι τον κάνει να βγάζει ένα δίσκο τον οποίο ονοματίζει Φωτεινή Πατρίδα? Βλέπετε πουθενά φως? Η έννοια Φωτεινή Πατρίδα προέρχεται μέσα από τη Θεία Λειτουργία, σαν έννοια, και είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Καταρχήν εκείνη είναι η πατρίδα από που προέρχονται βαθύτερα οι άνθρωποι. Το θέμα είναι ότι ζούμε σκοτεινούς καιρούς, και έρχεται, θα λέγαμε, σαν έναν πόλεμο θέσεων απέναντι στο σκοτάδι που υπάρχει γύρω μας, ώστε να δώσουμε μια ελπίδα και μια άλλη ματιά, μια έμφυη ματιά απέναντι σε αυτή τη μηδενιστική και άνομη εποχή που ζούμε, ώστε να τοποθετηθούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, ακόμα και το θέμα του έρωτα, το θέμα της φιλίας, της αγάπης, της ελευθερίας. Είναι δηλαδή μια στάση αντίστασης, θα έλεγα, και προσπάθεια να ανάτασης και του λαού μας και της σκέψης μας. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολα θεωρείτε ότι είναι τα πράγματα για ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο επιστήμονα στις μέρες μας, ζώντας στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα ή στη Δράμα, στην Κέρκυρα ή στη Χίο? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία πάσχει πολύ σοβαρά εδώ και δεκαετίες. Ο ελληνικός λαός είναι χωρίς ηγεσία, χωρίς στρατηγική, έχει χάσει το δρόμο του, και τα προβλήματα πνίγουν τον απλό και καθημερινό άνθρωπο, κυρίως η ανεργία. Η γενιά μου αναγκάστηκε ξαφνικά να μεταναστεύσει, και βλέπουμε μια διαρκή παρακμή και διαφθορά γύρω μας, οπότε ο αγώνας είναι πάρα πολύ σκληρός. Όταν ειδικά κάποιος θέλει να κάνει και οικογένεια, έχουμε υποστεί όλη αυτή τη μακρά περίοδο μετά τα μνημόνια πολλαπλά σοκ, και ο κόσμος έχει πέσει σε μια ψυχολογική κατάθλιψη, έχει χάσει τις ελπίδες του, αλλά αυτό είναι και ευκαιρία κάποια στιγμή να συνειδητοποιηθούμε, να μετανοήσουμε, καθένας προσωπικά, ώστε να σωθούμε, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Με αυτά που βλέπω που έρχονται, το χάος το παγκόσμιο, οι πόλεμοι, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες δεν μπορεί να τις χωνέψει ο νους, αλλά πρέπει και οι Έλληνες να ξυπνήσουν από τον λίθαργο και να συναντηθούμε ξανά, ο καθένας προσωπικά να παλέψει με τους δαίμονές του, να πάει να κάνει την ύψη που χρειάζεται, άλλωστε πλησιάζουν και οι γιορτές,
να καθαρίσει τον εσωτερικό του χώρο, ώστε να καθαγιαστεί και έτσι να μεταμορφωθεί και ο ιδιωτικός χώρος και ο δημόσιος χώρος έξω. Άκουγα και στην προηγούμενη εκπομπή σας για τα προβλήματα που υπάρχουν στις οικογένειες, βία. Με την Αγγελική, ναι. Η βία που υπάρχει στους νέους. Είπατε μια φράση κλειδί πάντως, κύριε Μαθαίου. Δεν συζητάμε πια στην εποχή μας. Δεν συζητάμε μεταξύ μας. Βαθιά απομόνωση. Παράλληλοι μονόλογοι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Γιατί μάλλον μας λείπει το κοινό ενοιολόγιο και το κοινό γλωσσάρι. Μας έχουν χτυπήσει, κύριε Σαχίνη, εδώ και δεκαετίες με τις έννοιες. Έχουμε υποστεί έναν πνευματικό υπεριαλισμό, θα έλεγα, με τον μεταμοντερνισμό, όπου ουσιαστικά είναι ένα ρεύμα σκέψης που επέβαλε μια αποδόμηση των ενιών και των σχέσεων, των φυσικών κανόνων, μια ανομία δηλαδή έφερε σε όλη τη Δύση. Και αυτό βέβαια η Δύση το πληρώνει με τρομερή παρακμή, γιατί έχει φέρει έναν άνθρωπο αποδομημένο, άρρωστο, ανίκανο να αγαπήσει, να συνδεθεί, τον εξατομεί και σε, τον έχει κάνει, τον απομόνωσε. Αυτό επιβλήθηκε και με τα ΜΜΕ και τα social media. Τον έχει κάνει φοβισμένο, δεν έχει όραμα. Οπότε είναι εύκολο να φέρουν με το μεταμοντερνισμό και την προέκταση αυτού που είναι ο μετάνθρωπος. Λοιπόν, κύριε Μαθαίου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως για λογαριασμό των ακροατών του 984 που μοιράζεστε τη δουλειά σας. Να τις ευχηθώ καλό ταξίδι να είναι. Και κάθε φορά να μας στέλνετε ένα μικρό αντίδωρο από όλα αυτά. Θα κλείσουμε πάλι με δικό σας τραγούδι και έτσι θα πάμε σε διάλειμμα σήμερα με το «Πριν την Πόρα». Σας ευχαριστώ θερμά, καλό ταξίδι στη δουλειά σας και καλά να είστε εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλό καλημέρα. Αγώνα σε όλους, να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλές και γιορτές. Αντίσταση. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλά, πάμε λοιπόν με το «Πριν την Πόρα» του κυρίου Μαθαίου σε διάλειμμα. Πασάδες ψεύτες,
κυβερνούν σαν μαριονέτες. Με του δικασμού την πλάνη, κομματάρχες και ρουφιάνοι, Έλληνες πασάδες ψεύτες, κυβερνούν σαν μαριονέτες. Εκαστώνται προστάτη και έχουν το λαό σαν κάτι. Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι, Ρώσοι, Τούρκοι, Αμερικάνοι. Τον τζογαρούν, τον πουλάνε και το αίμα του σκορπάνε. Και πάλι τώρα του ξεσηκώνου η ώρα κι ο Θεός θα ξεσκαρτάρει κάθε ήρα από το στάρι. Στου Χριστού την οικουμένη, Έλληνες είστε ταμένοι. Στου Χριστού την οικουμένη, Έλληνες είστε ταμένοι. Κι ο Θεός θα ξεσκαρτάρει